που υπάρχουν και τέτοια. Από την προϊσταμένη του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου έχουμε ένα τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Πριν από εβδομάδα περίπου δέχτηκα ένα τηλέφωνο. Λέει, ξέρετε, θέλω να μετατεθώ. Λέω, από πού θέλετε να μεταταθείτε? Θέλω, λέει, από το Ηράκλειο της Κρήτης να μεταθεθώ. Αλλά εγώ δεν είμαι εκεί τώρα, είμαι στην Αθήνα. Έδειχνε ότι ήταν κριτικός, δηλαδή είχε αυτό το... την ιδιάλυσα. Ναι. Δεν σας είπε το όνομά του? Όχι βέβαια, δεν όνομα δεν μου είπε. Τίποτα. Μόνο το τηλεφώνημα αυτό, αυτό το τηλεφώνημα αγωνιώδες τηλεφώνημα να φύγει από την Κρήτη και να, φύγει από μεταφερθεί στο Βόλο. Κρήτης. Μου είπε να έρθει στο Βόλο και φαινόταν άνθρωπος προβληματισμένος και κυρίως αν τον κυνηγούσανε. Μάλιστα. Δηλαδή μου έκανε τεράστια εντύπωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόσεχε, λέω, τους πελάτες σου, ναι, διότι είμαστε επάγγελμα του δικηγόρου. Είμαι θα υποχρεωμένη να συναλλασσόμεθα με κάθε καρδιά σκαρίδι. Ερχόταν στο σπίτι, συγκεκριμένα βημάτιζε πάνω κάτω, του λέω, μα τι έχει πιάσει, κάτσε, λέω, ησύχασε, εγώ έτσι που σε βλέπω κουράζομαι, μου λέει, άσε, μου λέει, έχω δουλειές, έχω προβλήματα, δεν μπορώ, μου λέει, άσε με. Μου είπε, αν ήξερες τι μπελάδες έχω τώρα, τι τηλέφωνο έχω να κάνω στην Αθήνα, τι δουλειές έχω, θα ερχόσουν να χτυπάς εσύ το κεφάλι στον τοίχο μαζί με μένα. Συγχωρείτε με τα κοιτάζια, τα μικρή για τη δουλειά μου. Ω, που παιδί μου ήταν άπαντε, καλέ μου. Και τράβο, στο τέλος εκπομπής πρέπει να σας πούμε ότι μας πήρε τηλέφωνο κάποιος και μας είπε, σας έβλεπε που κλαίγατε την ώρα που παρακολουθούσατε τα μηνύματα των δικών σας ανθρώπων. Συγκινήθηκε και μας είπε, πέσε στην αδελφή του Γιώργου ότι ο Γιώργος ζει, είναι καλά. Βρίσκεται κάπου μεταξύ Λάρισας και Βόλου, σε ένα χωριό. Έχει αφήσει κάποια επαφή, θα σας τη δώσουμε. Δεν ήθελε να βγει στο τηλέφωνο, να μην νοήσουν τη φωνή του. Μας είπε ότι πραγματικά κυνηγείται από μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται με διακίνηση ναρκωτικών. Προφανώς ήταν μπερδεμένος μέσα σε αυτή την ιστορία. Πρωτοχρονιά ήρθαν εδώ και φάγαμε και ήρθαμε και μετά έφυγε και με ειδοποίησαν οι ειδικοί, με τα 12 μέρες μας ειδοποίησαν ότι εξεφανίστηκαν. Και δεν μας το λέγανε, πήγε μην το δούμε στην τηλεόραση να πάθουμε τίποτα, μας το πάνε. Όταν είχε έρθει εδώ, σας είπε κάτι το παιδί σας τότε? Δεν μας είπε τίποτα. Ήσαν ειδικοί, είσαι δουλειά, λες, στο Ηράκλειο και βγάζει να φύγει, να πάει στο Ηράκλειο. Ήσαν ειδικοί, υποθέσεις. Για να χαθεί και από πού, από το Ηράκλειο. Είχαμε 5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και ήσαν Θεσσαλονίκη στραπέν στρατιώτης. Και έκαμε πια τη στρατιωτική δουλειά γίνανε. Και εδώ παιδί μου έπαει στο Ηράκλειο θα χαθεί. Από είναι όλο το χωριό του τώρα, το χωριό είναι έτσι στο Ηράκλειο. Αρώτα φλουρίδες, να ρωτά να δεις πώς φλουρίδες θα βρεις στο Ηράκλειο. Όλοι ειδικοί, όλοι συγγενείς. Δεν έπρεπε να χαθεί. Δεν έπρεπε. Κύριε Καλογεράκη, είστε θείος του Γιώργου του Φλουρίου και είστε και ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε εκείνο το βράδυ ζωντανό. Συγκεκριμένα τον φέρατε και τον αφήσατε εδώ σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο εδώ τον έφερα. Τον είχα στο σπίτι μου γιατί του έκανα το τραπέζι, είχε περάσει, ήταν καθυστερημένη η ώρα και τον έφερα τον άνθρωπο εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο εδώ ακριβώς. Τον άφησα, τώρα δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο πήγε, σε αυτό το στενό τράβηξε. Από εδώ τράβηξε, δεν ξέρω αν σας πω γιατί έκανα στροφή με τα μάξι και γύρισα πίσω. Του είχα δώσει μια τσάντα. Με φρούτα, τα οποία μετά από το να ζητήσαμε εμείς δεν βρεθήκαν αυτά τα πράγματα στο σπίτι του επάνω. Τον άφησα εδώ. Από εδώ βέβαια μέχρι το σπίτι πάλι γύρω στα 100 μέτρα, 150 μέτρα. Από εδώ και μετά δεν ξέρω τι έγινε. Παρατήρησα ότι ήταν λίγο φοβισμένος. Αγγελική, θα επικοινωνήσουμε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής, σε 3 λεπτά δηλαδή από τώρα, να σας δώσουμε και εσάς τα στοιχεία που έχουμε να κινηθούν οι συγγενείς στο Ηράκλειο Κρήτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα σας από την Αθήνα. Σας καληνυχτίζουμε και εμείς. Γεια σας. Αυτά λοιπόν γινόντουσαν στις 17 πρώτου του 1995, μια επίσης πολύ δύσκολη βραδιά για όλους μας. Είχαμε φτάσει 1 το πρωί και ακόμη ψάχναμε τον κύριο Φλουρί. Τους καληνυχτήσαμε. Οι άνθρωποι συνέχισαν από την πλευρά τους τις έρευνες τις επόμενες ημέρες.
Τίποτα. Άρα και μήπως ο κ. Φλουρίς έχει φύγει στο εξωτερικό. Είναι ένα ερώτημα. Κάπου εκεί πέρα λοιπόν είχαμε αρχίσει εμείς να απογοητευόμαστε. Όλοι εδώ στο ρεπορτάζ στην Ομίχλη. Είχαν περάσει 4 εβδομάδες και λέγαμε ότι δεν καταφέρνουμε τίποτα. Είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι μπήκαμε σε ένα γρουσούζικο, σε μια γρουσούζικη χρονιά. 4 εβδομάδες παλεύαμε για 4 πρόσωπα. Και την 5η εβδομάδα, στις 24/1/1995, έρχεται η πρώτη επιτυχία μέσα στο 1995. Εκείνο το βράδυ αναζητούσαμε τον 15χρονο Στάθη Κοτσαμπάση. Ένα παιδάκι που έχει την ατυχία να ξεκινήσει τη ζωή του πάρα πολύ άσχημα. Χωρίσαν οι γονείς του, η μητέρα του έφυγε, ο πατέρας του έκλεισε αυτόν και τον αδερφό του σε κάποιο ίδρυμα ανηλίκων απροστάτευτων παιδιών. Δύσκολα τα πέτρινα χρόνια για τον Στάθη, τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας. Βγαίνει από το ίδρυμα, προβλήματα με τον πατέρα του, επικοινωνίας κλπ. Και κάποια μέρα φεύγει από το σπίτι και χάνεται μέσα σε αυτή την πολύβουη, απάνθρωπη Αθήνα. Ξεκινάμε λοιπόν για το βράδυ και τον ψάχνουμε. Στην διάρκεια της εκπομπής είχαμε κάποια πολύ σημαντικά τηλεφωνήματα από φίλους του Στάθη, που μας λέγανε ότι τον βλέπουμε σε κάτι ηλεκτρονικά στην Ομόνοια, τον συναντάμε εδώ, τον συναντάμε εκεί. Μια βραδιά πάρα πολύ ευχάριστη, καθώς τελικά βρήκαμε τον Στάθη, μιλήσαμε μαζί του και τον ενώσαμε και με την οικογένειά του. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν εκείνη την εκπομπή όπου αναζητούσαμε τον Στάθη Κοτσάμπαση. Η ουσία είναι ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα στην οικογένεια. Πάρα πολλά προβλήματα. Και χωρίσατε. Ναι. Τα παιδιά μετά τα βάλατε σε ίδρυμα και τα δύο. Δεν είχα άλλη γυναίκα να πληρώσω για να τα κοιτάξω. Τράβηξα το μαρτύριο. Και τα βάλατε σε ίδρυμα. Και αναγκάστηκα και τα έβαλα για λίγο σε ίδρυμα. Πόσο χρόνο μπήκε σε ίδρυμα ο Στάθης? 2,5 χρόνια μπήκε. Και γύρω στα 8 βγήκε και πήγε στο δάνειο. Η μητέρα του όλα αυτά τα χρόνια δεν ενδιαφέρει. Καμία λεπτά. Επικοινωνία με τη μητέρα του. Έφεξε. Σηκωθείτε παιδιά, φώναξε μια ημέρα και η Αθήμια. Λίγο ακόμη η μητέρα, έλεγε η Λίνα. Άσε μας λίγο ακόμη, μητέρα, σε παρακαλώ. Δεν ξημέρωσε καλά ακόμη. Ξεφώνησε κι ο Λόλος και γύρισε από το άλλο πλευρά. Μεγαλώσατε σε ιδρύματα και τα δύο, ε? Ναι, έκανα 4 χρόνια εγώ και άλλα 4, όχι 5 χρόνια που δεν έχει κάνει Στάθης. Μέσα στο ίδρυμα τα λέγατε, τι παράπονο? Ναι, τίποτα, δεν είχε παράπονο κανένα. Δεν σας έλειπαν όμως κάποια πράγματα μέσα στο ίδρυμα? Εντάξει, μας έλειπε βασικά η οικογένεια. Στα ιδρύματα που ήσασταν μαζί τον προστάτευες εσύ όταν τον πήρα στον άλλη. Βέβαια, πάντα. Σαν πιο μικρός που ήταν. Έλειψε ότι ο αδερφός σου είχε προβλήματα. Δηλαδή, βέβαια και τον δυο σας έλειπε η μητέρα, αλλά ο αδερφός σου ήταν πιο έντονα τα προβλήματα αυτά. Ήταν πιο. Επειδή ήταν και πιο μικρός, ήταν 2 χρονών όταν τον άφησε. Και ακόμα ήταν τραυματίστηκε με την πρώτη ψυχούλα. Δηλαδή, ήταν παιδί που εντάξει. Που ήθελε, εντάξει, ήθελε τη μητέρα, την ήθελε. Τι σου έλεγε γι' αυτό, όταν κουβεντιάζατε τη μαμά σας, τι σου έλεγε? Μου έλεγε ότι στην αρχή ερχόταν και τον έπαιρνε από το ίδρυμα, αλλά μετά έλεγε ότι δεν μπορεί να πάει παγιά σπίτι, λέει, στη μάνα του, γιατί δεν του φέρω τα καλά. Τον βάραγε ο άλλος ο πατριός του. Και δεν του φέρω τα καλά και δεν ήθελε να ξαναπάει. Και ούτε ήθελε να την ξέρει κανά. Και από τότε ξανά δεν πήγε. Η μητέρα του ή κάποιος τέλος πάντων συγγενής από το χώρο της μητέρας του δεν έχει ενδιαφερθεί για αυτά τα παιδιά? Καθόλου. Έχει μια γιαγιά που είναι στο Μεσολόγγι, στο Γαλατά, λέγεται Φέκα, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. Ξεκινήσαμε μαζί μετά την εκπομπή, τις αναζητήσεις μας, αλλά το ευτυχές αποτέλεσμα υπήρξε την άλλη μέρα το πρωί. Ο φίλος του Στάθη, ο Χρυσόστομος, πήγε στα ηλεκτρονικά, τον βρήκε τον Στάθη, ήταν εκεί εντελώς τυχαία. Επικοινώνησε μαζί μας, επικοινώνησε με τον πατέρα του Στάθη, έγινε η συνάντηση του παιδιού με τον πατέρα, καλή συνάντηση με ευτυχές αποτέλεσμα και τώρα ο Στάθης μιλάει στην εκπομπή μας, ξεκινώντας, θα έλεγα, μια καινούρια σελίδα στη ζωή του. Ας τον ακούσουμε. Στεφούλη, η εκπομπή μετά από μια αγωνιώδη προσπάθεια σε βρήκε και ξαναγύρισε στο σπίτι σου. Θα παραμείνεις τώρα ή θα ξαναφύγεις? Έχω αποφασίσει να παραμείνω στο σπίτι μου.
Με μια προϋπόθεση ότι δεν θέλω να μου φαίνεται κάπως να έχω κάποια ελευθερία παραπάνω και να μην χωρίς κάποιο λόγο να ξεσηκώνονται πάνω προς τα εαυτό μου. Ποιος ξεσπάει πάνω σου? Και ο πατέρας μου και ο αδερφός μου, αλλά τις πιο πολλές φορές είναι το πατέρα μου. Δηλαδή τώρα ήρθες σε επαφή με τον πατέρα σου, το κουβεντιάσατε? Ναι. Τα βρήκατε? Τα βρήκαμε. Δηλαδή μπορείς να μένεις στο σπίτι σου? Πολύ. Να έχεις κάποια ελευθερία που δικαιούσες σαν παιδί? Ναι. Που δικαιούνται μάλλον τα 15 χρόνια σου, έτσι? Ναι. Αυτό είναι όντως. Και από ό,τι συζήτησα με τον πατέρα μου, συμφωνεί σε αυτό. Συμφωνεί σε αυτό το πράγμα. Χρυσόστομε, τελικά εσύ βρήκες σήμερα το πρωί το Στάθη. Ναι. Πού το ανακάλυψες? Στο Μηνιόν. Στα ηλεκτρονικά που έλεγες στην εκπομπή? Όχι, στο παλάτι μου. Ήταν πάνω στα παιχνίδια στο Μηνιόν και είχε ηλεκτρονικά. Και όταν είχε έρθει σπίτι, είχε πάρει μαμά μου τον πατέρα του τηλέφωνο για να έρθει να τον πάρει. Αλλά του είπε να μην γίνει καμία φασαρία, να τον πάρει με το καλό. Είναι χαζομάρα μου. Το μετάγγιψες τώρα? Σίγουρα. Αντιμετώπισες κινδύνους σε αυτές τις εξόδους από την οικογένεια? Πάρα πολλές. Ο μεγαλύτερος ποιος ήταν? Ο μεγαλύτερος ήταν από κάτι άτομα που ήθελε να με μπλέξει με τα ναρκωτικά. Και ξέφυγες? Ξέφυγα, ευτυχώς. Εσύ, Λία, είσαι και εσύ φίλος του Στάθη, είχε περάσει τις μέρες των εορτών στο σπίτι σου. Τώρα πώς τον βλέπεις? Είναι αποφασισμένος να μείνει? Θα το κάνει αυτό που λέει τελικά? Τώρα από μένα πιστεύω ότι θα το κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να διαλέξει τον δρόμο του. Άμα θέλει δηλαδή να προχωρήσει κανονικά, εγώ του λέω πάντως ότι πρέπει να διαλέξει τον καλό δρόμο. Όσο να είναι καλό παιδί και είναι και μικρός ακόμα. Και τότε που ήρθε σπίτι μου δεν γινόταν κι αλλιώς, εντάξει. Περνάγαμε ωραία, μπράβο. Πού έμενες όλο αυτόν τον καιρό? Είμαι σε ένα ξενοδοχείο πάνω στην Ομόνια, άσχετα που είχα περάσει και 10 μέρες σε ένα φιλικό μου σπίτι του φίλου μου του Ηλία, που τον ευχαριστώ γιατί ήταν μια αγαπημένη οικογένεια μέσα. Τον ευχαριστώ γιατί μπόρεσα να περάσω μέσα εκεί τις γιορτές μου και να νιώσω σαν να ήμουν στο σπίτι μου, που θα ήθελα να μην το είχα κάνει. Εργαζόσουν όλο αυτό το διάστημα? Ναι, εργαζόμουν. Δηλαδή είχα πιάσει σε μια εταιρεία με διαφημιστικά και μετά έπιασα στα Kenny Rogers στο Σύνταγμα, όπου ήμουν βοηθός. Έγινε πολύ κουβέντα για τη μητέρα σου που σας εγκατέλειψε, για το ίδρυμα στο οποίο πέρασε τα παιδικά σου χρόνια. Όλα αυτά έχουν αφήσει τα σημάδια πάνω σου? Τα έχουν αφήσει γιατί όσο να είναι μου λείπει. Όπου και να είναι. Σου λείπει μάνα? Πάρα πολύ. Τι μήνυμα θα θέλει να μας δώσει? Άμα με ακούει αυτή τη στιγμή, άμα μπορέσει ώστε να έρθει να με δει. Δηλαδή να ξέρεις ότι υπάρχει? Ναι. Μας είχε συγκινήσει πολύ εκείνο το βράδυ ο μικρός φίλος μας ο Στάθης, ο 15χρονος Στάθης που τον είχαμε βρει. Μας είχε συγκινήσει με αυτό το δάκρυ που τρεμόπαιζε στα μάτια του, στέλνοντας το μήνυμα αυτό στη μητέρα του. Εμείς δεν σταματήσαμε εκεί. Ήδη αυτή τη στιγμή ο Στάθης ζει με τον πατέρα του, αρμονικά. Υπάρχει μια κοινωνική λειτουργός η οποία φροντίζει το παιδί αυτό για να τον απαλύνει από τις πληγές του παρελθόντος. Και παράλληλα έχουμε αποκαταστήσει και μια επικοινωνία με την μητέρα του που είναι στη Γερμανία. Και ο Στάθης σε ένα μήνα περίπου, 1,5, θα φύγει να πάει εκεί να κάνει Πάσχα κοντά στη μητέρα του στη Γερμανία. Τη μητέρα που είχε δει πάρα πολύ καιρό. Και ελπίζουμε μέσα από αυτό το ταξίδι πραγματικά να ξεκινήσει μια καινούργια σελίδα στην ζωή του Στάθη. Όμως εδώ θα διακόψουμε και πάλι διαφημιστικά μηνύματα και σε 3 λεπτά είμαστε κοντά σας.